Λοιπόν, να προχωρήσω και να αρχίσω. Έχουμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε την άποψή μας, κύριε Γιάννη. Και κανένα δεν μπορεί να μας πει στο στόχο. Εντάξει. Έλα, άσε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο νερό. Θα θυμίσω, κύριε Δήμαρχε, ότι τσακωνόμαστε εντός εισαγωγικών και χωρίς εισαγωγικά από το 2011 για την κατασκευή του δικτύου των αμοιαντοσωγήνων, την αντικατάσταση του δικτύου των αμοιαντοσωγήνων για το δεύτερο μισό της πόλης. Να σας θυμίσω το καλό που κάναμε για την ανάθεση σε τρεις αμοιαντοσωγήνων τους μηχανικούς. Όλες αυτές οι μεθοδεύσεις ήταν κακές, ψηλές, καμίες και ανάπτυξες. Και λόγω ακριβώς αυτών των μεθοδεύσεων φτάσαμε να έχει γίνει ο σεισμός και να μην έχετε καταφέρει να κάνετε την ανάθεση. Και αν δεν ήταν ο σεισμός, δεν θα γινόταν και η ανάθεση της αντικατάστασης του υπολείπου δικτύου. Έχουν κάνει επανειλημμένα νήξεις και αναφορές στο φράγμα της κατοχής. Είναι αρμοδιότητα της νομαρχίας, αλλά δεν έπιασε στην αντιπεριφερειάρχη τα αυτιά και τον περιφερειάρχη για να ενταχθεί το φράγμα της κατοχής. Εξακολουθείτε να πέσετε τις αμάρες. Θα πω ένα-δυο πραγματάκι. Λέει γιατί παραπονιέται ο κόσμος της Παγικής. Θα σου θυμίσω, κύριε Δήμαρχε, ότι το μουσείο της Κεφαλονιάς που είναι στο Αργοστόλι, λόγω των τεχνικών του προβλημάτων, θα κλείσει. Και από ό,τι θα καταδραμιστεί. Αν αυτό είναι σωστό, ούτε σε 5 χρόνια δεν θα έχουμε μουσείο στο Αργοστόλι. Πρότεινα λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εκθέματα να έρθουν στο Λιξούρι, που υπάρχει αυτό το κτίριο το οποίο είναι άδειο, και έδωσαν την απάντηση ότι δεν θα ενδιαφέρει, λέει, τα κουρασιόπλια να έρχονται στο Μουσείο του Λιξουριού. Εγώ θα το διαφοροποιήσω. Ίσα-ίσα θα το δει και ένα εκείνο να έρχονται στο Λιξούρι, αν θέλουν να πάνε στο Μουσείο οι τουρίστες. Ο στόχος κάνει το ταξίδι. Επομένως, αυτός είναι ο λόγος που παραπονιούνται οι Λιξουριώτες. Νιώθουν αποπέλεια της Κεφαλονιάς. Εδώ και τρία χρόνια είχατε αποπέλεια. Ακριβώς. Και έπρεπε να γίνει λαϊκή συνέλευση στον Φρίκο για να μπορέσετε να δείτε, κύριοι. Κάνεις λάθος, κύριε Σιμωτεξή. Γιατί τα λέμε του Παρίσι, αλλά να τα πούμε και στον εαυτό μας. Άκουσε με λοιπόν. Το 2010, όταν συζητάγαμε, άκουσε τώρα και μην είσαι πορκαδικά σου. Άκουσε λοιπόν, το 2010 που συζητάγαμε να μην διαλυθούν οι Δήμοι στο Δημαρχείο από κάτω που κάναμε συγκέντρωση, ήταν 3-4 γραφικοί και κανένα άλλο. Και εγώ και ο Γιάννης ο Καμπουράς πέσαμε κλωτσιές. Αλλά είμαστε εκεί. Στο Δημαρχείο, διαμαρτυρόμαστε για το Δήμο. Αλλά δεν σας είδα εσάς. Θέλω λοιπόν να πω, θέλω λοιπόν να πω ότι τότε κάτω από το Δημαρχείο ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα οι παγικισιάοι που διαφωνούσαν. Σίγουρα, επειδή δεν ξέραμε να εγώ δεν διαφωνώ με την κίνηση τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Απλώς όμως, καλύτερα είναι να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Και είναι πάντα παράπονο και σε όσες τοποθετήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς Κυρογιάννη, που η κοινωνία η δική μας ακολουθεί. Και θα πω το εξής. Όποτε οι άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς είχαν έτοιμα, εμπουκάρανε στο Δημοτικό Συμβούλιο 50% μαζί. Θα σου πω ότι όταν οι Σκαλισσιάκοι θέλανε να τους ρίξει ασφαλτό, 100 ήταν στο Δημαρχείο και τους το ρίξε την άσφαλτο. Ξαναπάς αυτό που σου είπα, κάποιον είχαν μπροστά. Όχι, κανέναν. Δεν είχαν κανέναν, ήταν αθόρμητα. Και θέλω να σου θυμίσω και κάτι. Όταν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο
στο Λιξούρι, πού ήταν η παρουσία της κοινωνίας. Θα μάθουμε να μην γαϊδεύουμε αυτιά της λειψουγιώτικης κοινωνίας. Έτσι δεν είναι, ήτανε κανένας επάνω. Λοιπόν, να το κλείσω. Εγώ πρώτα απ' όλα, κύριε Δήμαρχε, στο θέμα του νερού θα πρέπει να κινηθείτε σύντομα για το πράγμα της καταγής. Δεν γίνεται άλλο να κάνεις εμείς. Δεύτερο, όσον αφορά το λιμάνι, επειδή έχει γίνει πολύ τότε, να πάρουμε απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο. Επίστρωση με άσφαλτο. Ας μην είναι 7 εκατοστά, είναι 5 εκατοστά. Όλης της επιφάνειας από το λιμεναρχείο μέχρι τις τουαλέτες, όλο το πιπιδοτήπο, το πιπιδομάτι. Και η εκτέλεση του έργου της ανακαταστολής του λιμανιού από Νοέμβρη μέχρι Απρίλη κάθε χρόνο. Και στην μελέτη της ανάπτυξης του λιμανιού αυτά που είπε. Πρώτα πρέπει να σου απαντήσω. Λοιπόν, καταρχήν. Γιατί ένα λεπτό μπορεί να τα θυμάμαι. Λοιπόν, είπε τρία σοβαρά θέματα που πρέπει να απολογηθώ. Να πω και ένα τελευταίο. Για να φύγω. Πρέπει μέσα σε 10 εβδομάδες να έχουμε υποβάλει το έτοιμά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει υποβληθεί και αν δεν έχει υποβληθεί, πότε θα υποβληθεί. Και ποιο είναι το ποσό μας. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, αυτά που είπες, τα 14 χιλιόμετρα Μιαντεσσαλίνες, η άδεια χρήσης νερού, όπως καταλαβαίνετε, και σήμερα που το έργο λόγω σεισμών είπε η διακριτική αρχή το εντάσσω, ζητάει ιδιοκτησιακό καθεστώς, αγαπητέ Βασίλη, που είσαστε τόσα χρόνια και δεν υπάρχει... Εγώ πως έφτασε το μισό χωρίς ιδιοκτησιακό καθεστώς, παρακαλώ, αύριο επειδή είσαι μηχανικός, έλα γιατί εγώ μπορεί να είμαι βλάκας, να μου βρεις το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γεωτρήσεων που ψάχνω... Εγώ πως έφτιαξε το μισό χωρίς ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ήδη ιδιοκτήσεις. Λοιπόν, τότε αύριο θα πάρεις τον κύριο Δημονόμου στην διακριτική αρχή. Θα πάρεις τον Σπύρο από τα αυγιά και να σου δώσει λύση. Αυτές είναι πολιτικές. Αν θέλεις να ακούσεις, αν θέλεις να ακούει ο κόσμος για να κοροϊδεύουμε, εγώ δεν κοροϊδεύω. Δεν κοροϊδεύω. Εγώ είπα το μισό κόμπλεξα όπως είναι τώρα. Σε διακόψα. Σε διακόψα. Με μια μελέτη 26.000 ευρώ κατόρθωσα να περάσω τις αμυαντεσσαλίνες στα 14 χιλιόμετρα. Η άδεια χρήση νερού στο Αρμοστόλι που φτιάχνει 24 χιλιόμετρα ακόμα δεν έχει έρθει άδεια χρήση νερού. Η περιβαλλοντολογική εταιρεία Βούρμπαχη είναι τρία άτομα υποτίθεται και δεν μπορούν να δώσουν βεβαιώσεις ένα χρόνο. Είπες για το φράγμα της καταγής κύριε Ρουκοτά. Η Νόπη είναι τη ζωή. Το ένταξα, υπέγραψε ο κοντός 5,5 εκατομμύρια το φράγμα της καταγής το 8. Όποιος από εσάς λοιπόν θα τη ρωτήσει, κάθε εβδομάδα την έπαιρνα τηλέφωνο και να σου πω κύριε βουλευτά μου, παλεύω, δεν μπορώ ακόμα τις μελέτες να μπορούμε να τις στείλουμε πάνω. Είχα περάσει το αλλιευτικό της Κουνόπετρας. Είχα περάσει τα σφαγεία 850.000 στο Αργοστόλιο ως βουλευτής. Υπέγραψε ο κοντός, ήμουνα με την κυρία Βολτέρα, με τον κύριο Ματιάτο, με τον πρόεδρο του Σεπερνού και πάνω στο Υπουργείο. Από τότε μπορείτε να μου πείτε ποιος ενδιαφέρθηκε όταν κάθε εβδομάδα κύπαγα την πόρτα. Μπας τόση, καλό είναι, λάθη γίνονται, παρελθόν ήταν, τώρα τι κάνουμε. Το μουσείο, ένα λεπτό κύριε Ψάκη, πρέπει να το απαντήσω. Αυτό που είπες για το μουσείο, εχθές επήρα ξανά την εντόνη και της λέω, πες μου τι προδιαγραφές έχετε κάνει, τι χρονοδιάγραμμα έχετε υπολογίσει για το μουσείο στο Αργοστόλι. Γιατί το μουσείο οι μηχανικοί οι περισσότεροι που το είδαν δεν χρήζει κατεδάφιση. Θέλουμε χώρο, πρότεινα το Λιξούρι και αυτή τη βδομάδα θα μεταχθώ επάνω και θα πάρω και μια αντιπροσωπεία μαζί μου να πάμε να επιμείνουμε για να χτίσει το Λιξούρι. Θα πάμε στον Υπουργό. Διότι στο Αργοστόλι, που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν δέχονται να έρθει εδώ. Ποιος δεν δέχει. Άφησε με να μιλήσω. Οι tour operators και όλοι οι πράκτορες του Αργοστολίου σου λέει βγαίνουν τα κουραζερόπλια γιατί το συμφέρον τους να μπουν στο Αργοστόλι γιατί από τις εκδρομές που πάνε να μιλήσουν. Θέλω να πάρω στη Μετσάνη και στην Προκαράτη που αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, ελπίζω να το λύσουμε το θέμα. Και τα συμφέροντά τους είναι
καταλαβαίνει στο αρμοστόλιο. Αυτό δεν είναι τούτο. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, αλλά έπρεπε να σας απαντήσω αυτά τα τέσσερα λεπτά. Για την προθεσμία, πες μου τι γίνεται με την προθεσμία. Για προθεσμία. 10 εβδομάδες είναι από το συμβάν. Στην Ευρώπη. Έχει κατατεθεί από το Υπουργείο η πρόταση στο Ταμείο Αλληλεγγύης για να δοθούν χρήματα. Πότε? Απόνο, εγώ ζήτησα 25 εκατομμύρια για την Οδοντία, για την Παλική. Υπέρ θα είναι διότι αναλαμβάνει η περιφέρεια το περιφερειακό δίκτυο, το εθνικό δίκτυο, το οποίο τους έστειλε ήδη 15 εκατομμύρια. Πότε έγινε η αίτηση? Ήδη τους έστειλε 15 εκατομμύρια. Λοιπόν, για από τώρα η διαδικασία είναι βίωμη. Τότε θα κάνει όχι να πετύχει. Τώρα επιτρέπει, είναι να το βοηθήσει.